Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι η διαδικασία παράδοσης των φύλων επίταξης στους 206 ιδιώτες γιατρούς που επιστράτευσε το Υπουργείο Υγείας. Οι γιατροί θα παρουσιαστούν το πρωί της Τρίτης στα νοσοκομεία της Αττικής και θα συνδράμουν στη δύσκολη μάχη για ένα μήνα. Ήρθε ένας υπεύθυνος από το αστυνομικό τμήμα της Ηλιούπολης, μου χτύπησε το κουδούνι, ήρθε πάνω, μου είπε ότι έχει έρθει να φέρει το χαρτί της επίταξης, υπέγραψα, το παρέλαβα. Και ο άνθρωπος έφυγε, πήγε στη δουλειά του να βρει τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο πνευμονολόγος Γιώργος Κρομίδας είναι ένας από τους 206 γιατρούς που επίταξε το Υπουργείο Υγείας για να καλύψει τις ανάγκες στα νοσοκομεία της Αττικής. Κρατάει στα χέρια του το φύλλο επιστράτευσης. Όπως μπορείτε να δείτε, εκτός από τα στοιχεία και την ειδικότητά του, αναγράφει την ώρα που πρέπει να παρουσιαστεί και το νοσοκομείο. Στις 8 το πρωί στον Ερυθρό Σταυρό. Θα βρω το διοικητή και θα μου αναθέσει σε ποια κλινική θα παρουσιαστώ και εκεί οι συνάδελφοι φαντάζομαι θα μου εξηγήσουν λίγο τη διαδικασία και τη γραφειοκρατία. Είναι ένα καινούριο νοσοκομείο, ένας καινούριος χώρος. Εγώ έχω να μπω σε νοσοκομείο 10 χρόνια. Λίγο περίεργα, σαν να ξεκινάω ειδικότητα ξανά. Είναι λίγο περίεργα. Έχω αφήσει το νοσοκομείο πολλά χρόνια πίσω μου. Όχι ότι δεν έχω την εμπειρία, αλλά είναι μια καινούρια κατάσταση πρωτόγνωρη σε ανθρώπους που είναι ήδη ταλαιπωρημένοι. Η επιστράτευση ανακοινώθηκε νωρίς το πρωί από τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, καθώς μόνο 61 ιδιώτες γιατροί είχαν προσφερθεί να βοηθήσουν σε αυτή τη μάχη. Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες και την επιτακτική ανάγκη περίθαλψης των συνανθρώπων μας, το Υπουργείο Υγείας προβαίνει σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών των ειδικοτήτων παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών στην Αττική. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ ηλικίας κάτω των 60, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και να έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, ενώ η επίταξη θα διαρκέσει ένα μήνα. Η αμοιβή τους θα είναι 2.000 ευρώ το μήνα αφορολόγητα, ενώ προβλέπεται επιπλέον αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε εφημερίες, ίση με αυτή του επιμελητή Β. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του εγγράφου, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 3 μήνες. Εγώ τους καταλαβαίνω ότι έχουν τα ιατρεία τους στους ασθενείς τους, αλλά δυστυχώς όταν είμαστε σε πόλεμο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όλοι πρέπει να είμαστε εκεί. Εκείνο που είναι σωστό αυτή τη στιγμή είναι όλοι να δώσουμε τη μάχη, η οποία είναι εθνική μάχη.